πριν λίγο. Άνοιξα την κατάψυξη για να πάρω παχάκια να βάλω εδώ πέρα να πιω αυτό το χυμωρόδι που δεν πίνεται. Δεν ξέρω γιατί. Και βρήκα κάτι παγωτάκια μικρά και τα δοκίμασα το ένα. Και είχε γεύση καλαμάρι. Γιατί είχαμε και καλαμάρια στην κατάψυξη. Αυτό δεν είναι κάτι που καλό είναι να μην συμβαίνει σε κανέναν άνθρωπο. Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Για αρχή, είμαστε εδώ σε ένα καινούριο background, το οποίο το δημιούργησα γιατί το δωμάτιό μου δεν είναι και πολύ φτιαγμένο. Κάποιες φορές, όταν το βίντεο για να το γυρίσω θέλω, ξέρω εγώ, μισή ώρα, 40 λεπτά. Αλλά για να φτιάξω το δωμάτιό μου πρέπει να φάω 2,5 ώρες. Καθυστερώ να γυρίσω το βίντεο και τρέχω τελευταία στιγμή και δεν προλαβαίνω τώρα. Ταραν! Μου αρέσει. Σαν να είμαι σε μια βεράντα. Καμία σχέση. Γιατί να μην δείτε μικρό πραγματάκια που πήγα και πήρα στο Τζάμπο. Πήρα και κάποια από το Λόβι. Και έχω και από Happiness Boutique να σας δείξω κάποια πραγματάκια. Πατήστε πώς και πείτε μου από πού είναι αυτή η σακούλα. Νομίζω ότι έχει γνωστό ήχο. Δίνω λίγο ακόμα. Συγχαρητήρια σε όσους το βρήκατε. Σε όσους δεν το βρήκατε, τι να πω, παιδιά. Ίσως την επόμενη φορά θα δείτε πιο τυχεροί. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πήρα πράγματα. Πόσο πολύ μου αρέσει να παίρνω μικρά πράγματα. Κάποια ψηλοάχρηστα, κάποια που θα παραμείνουν στη σακούλα τους. Εσείς σε ποια κατηγορία ανήκετε? Ανήκετε στην κατηγορία που θα μαζέψετε χρήματα να πάρετε μία φορά στο τόσο κάτι καλό, ή ανήκετε στην κατηγορία που θέλει να πάρει 80 βλακίες αντί να πάρει ένα πράγμα σοβαρό της προκοπής? Καταρχάς, σήμερα έχω διαβολημένο κέφι. Δεν ξέρω γιατί, χωρίς λόγο παιδιά, μα την Παναγία. Θα ξεκινήσω με τα πράγματα από το Τζάμπο. Γεια σου Τζάμπο σακούλα. Πήρα αυτά τα πραγματάκια εδώ, τα οποία είναι για τα μαλλιά. Βγαίνεις από το μπάνιο, ωραία. Ξέρεις ότι το μαλλί στο φριζάρι και δεν θα είναι για πουθενά μετά. Οπότε παίρνεις αυτό, τα χωρίζεις σε τούφες, τυλίγεις μία τουφίτσα εδώ, γύρω 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 γύρω. Και... Οπ! Κοίτα, ναι. Για μήπως δεν είναι γι' αυτό. Γι' αυτό είναι. Ναι. Και όταν είναι βρεγμένα τα κάνεις έτσι και κοιμάσαι έτσι. Ζητάς χίλια συγγνώμη αν κοιμάσαι με κάποιον από αυτό που κοιμάστε μαζί και στη βλέπεις αυτή την κατάσταση. Και το πρωί ξυπνάς και το μαλλί σου έχει γίνει μπούκλα. Τέλειο. Χωρίς να τα κέφτει και να βάζεις θερμοπροστατευτικά και να ζεσταίνεσαι, να βρίζεις, να καταστρέψεις το μαλλί σου, το μαλλί σου να ουρλιάζει, το μαλλί σου να χωρίζει τα δύο. Από την πάρα πολύ θερμότητα. Έχουν ένα 99. Οπότε και να μην δουλέψουν δεν μπορώ να σας πω ότι θα πεθάνω. Το επόμενο που πήρα από το Τζάμπο είναι αυτό το ημιμόνιμο βερνίκι νυχιών, το πήρα σε άσπρο. Γιατί θέλω να το συνδυάσω με κάτι που πήρα από τα Λόβι που θα σας δείξω σε λίγο. Έχω ξαναπάρει μανό από τα Τζάμπο ημιμόνι μου. Έχω πάρει ένα νουντ ή νιουντ. Δεν ξέρω, είναι νουντ ή νιουντ. Τα μανό αυτά λέγονται OMG. Μου έχει βγει πάρα πολύ καλό, παιδιά. Ούτε χαλάει, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα. Οπότε σας τα προτείνω, άμα θέλετε να τα πάρετε, είναι πολύ καλά. Τα ημιμόνιμα του Τζάμπο έχουν μόνο 2,99 και του Λόβι έχουν 12. Το άλλο έχουν περισσότερη ποσότητα. Αλλά μπορείς να πάρεις. So, this one goes by 2.718. 2, 8, and so on. Τέσσερα τέτοια. Οπότε τέσσερα τέτοια είναι σίγουρα μεγαλύτερη ποσότητα από το βαζάκι του Λόβι. Πήρα αυτό το οποίο το έχω ανοίξει. Είναι για να βγάζει selfie με το κινητό καλύτερα. Λοιπόν, κοιτάξτε. Δεν δουλεύει έτσι. Και έχει τρεις σκάλες νομίζω. Η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη. Απλώς να σας πω το πρόβλημα που έχει. Για να το στηρίξει το κινητό σου, το βάζεις από εδώ πέρα εκεί που μπαίνουν τα ακουστικά και κόβει το ήχος. Οπότε αν θες να γυρίσεις βίντεο ή να κάνεις κάτι, ξεχνάς τον ήχο. Πόσο είχες, μωρέ? 1,99. Θεωρώ ότι αξίζει τα λεφτά του. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να είναι και από αυτά που θα μείνουν στο σιρτάρι και δεν θα χρησιμοποιήσω ποτέ. Πήρα αυτό, το οποίο στη φωτογραφία που έχει εδώ απ' έξω δείχνει ότι έχουν βάλει πομπόν και μπατονέτες. Εγώ περισσότερο για πινέλα το πήρα και για μολυβάκια. Παρόλο που μολυβάκια έχω 2. Τέλος πάντων, θα τα βάλω τα 2 εδώ. Μπορείς να βάλεις ακόμα και ζάχαρη, καφέ, μπορείς να βάλεις και πάρα πολύ μικρά μακαρονάκια. Πείτε μου ότι είναι όμορφο. 1,99 έχει αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα πάμε σε κάτι που ήταν λίγο πιο ακριβό σε σχέση με το προηγούμενο. Είναι αυτό που έχει 6,99. Αλλά είναι σαν σιρταριέρα από ακριλικό. Και έχει δύο μικρά σιρταράκια κάτω και δύο μεγάλα πάνω. Το θέλω κυρίως για καλλιντικά. Δεν ξέρω ακόμα τι θα βάλω μέσα. Επειδή τα έχω πεταμένα, τα στηβάζω από εκεί, πέφτουν πίσω από το τραπέζι. Κάνουν ράν και τα ψάχνω. Νομίζω ότι αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αρχίσω, ξέρεις, να τα τοποθετώ κάπου όλα μαζί για να μην τα ψάχνω. Ένα σαπούνι, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ το μπουκάλι του, για δείτε το. Κρεμοσάπουνο με άρωμα παπάγια. Πολύ θα μου αρέσει αυτό. 1,50. Α, επίσης από τα Τζάμπο πήρα και μια BB cream. Γιατί είδα που γράφει εδώ πέρα light. Και κάνω δίαιτα. Γιατί έχω μια άλλη BB cream η οποία είναι πολύ σκούρα για το δέρμα μου. Victoria Silk Touch λέγεται. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει κάτι από αυτή την εταιρεία. Του Τζάμπο υποθέτω είναι. Αλλά έβαλα λίγη στο χέρι μου, ενώ το χρώμα της μου αρέσει. Δεν ξέρω αν το βλέπετε.
Μυρίζει λίγο πλαστικό. Θα μου πείτε τι περίμενες όταν έδινες 2,99 Εβελίνα και θα σας πω αυτό ακριβώς. Οπότε δεν μιλάω. Λοιπόν, το Happiness Boutique μου έστειλε αυτά τα δύο πράγματα και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι αυτά τα σκουλαρίκια. Και μου έστειλε και άλλο ένα ζευγάρι που είναι αυτά εδώ τα σκουλαρίκια. Είναι πολύ όμορφα. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στο κουτάκι περιγραφής από κάτω και έναν εκπτωτικό κωδικό. Μου βγαίνει στο πόδι μου. Θα σας πω και τα άλλα πραγματάκια που δεν σας έδειξα. Από τα τζάμπο πήρα και αυτό που το κρεμάς και γράφει Happy Every Day και έχει ένα φλαμίγκο. Και πήρα και αυτό που βλέπετε, παιδιά. Μόνο 19,99 το πήρα αυτό. Πείτε μου αν σας αρέσει αυτό για background. Από το Lovie αυτά που πήρα είναι μία λίμα σκληρή, γιατί επειδή κάνω αυτό με το ημιμόνιμο δεν την πάλευα καθόλου να τρίβω 800 ώρες, είχε χαλάσει η λίμα μου. Οπότε πήρα μία σκληρή λίμα, θα τη δοκιμάσω και θα μ' αρέσει. Πολύ σίγουρη. Και πήρα και δύο σκονίτσες, αυτά που τα βλέπω πάρα πολύ καιρό που τα τρίβεις και φαίνεται τον ήχη σου mermaid ή καθρέφτης. Ένα είναι hologram effect white blue. Και είναι στα 5ml και είχε 3,5 ευρώ αν θυμάμαι καλά. Το άλλο είναι Mermaid Powder Crystal Effect. Πιστεύω ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση να είναι το ίδιο ακριβώς. Από το φαρμακείο ήθελα μια κρέμα για να βάζω το πρωί όταν ξυπνάω μετά την ενυδατική μου, η οποία απ' τη μία να είναι αντιλιακή και απ' την άλλη να έχει χρώμα. Πήρα από La Roche-Posay Anthelios XL. Μυρίζει πολύ ωραία και έχει και μία κάλυψη α. Φαίνεται κίτρινο στην αρχή, ενώ μετά δεν είναι. Το θέμα μου είναι άλλο, ότι επειδή μου είπαν ότι έχει μάτ αποτέλεσμα, στεγνώνει τόσο πολύ γρήγορα. Με το που τη βάζεις πρέπει να αρχίσεις κατευθείαν να τριβείς, γιατί αλλιώς μένουν στάμπες. Σίγουρα θέλω να τη βάζω και σίγουρα θα τη βάζω και σίγουρα θα με δείτε να βγαίνω με στάμπες έξω. Ξέχασα να σας πω. Από τα Jumbo πήρα και συσκευή περιποίησης νυχιών manicure pedicure, αυτό που είναι με μπαταρία και είναι τροχός. Εγώ το πήρα για να βγάζω το ημιμόνιμο από πάνω, αλλά υπάρχει σοβαρή περίπτωση να είναι για πετσάκι, γιατί αυτό μου φαίνεται πολύ μικροσκοπικό. Είναι της Fiorevita. Λειτουργεί με δύο μπαταρίες που δεν περιλαμβάνονται. Άλλα πραγματάκια που πήρα είναι κάποια πραγματάκια που θα τα βάλω τώρα στο δέντρο μου και θα σας δείξω το δέντρο μου, εντάξει. Ήρθε πάλι η Πασχαλιά. Αυτό ήταν το haul μου για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου αν έχετε κάτι από αυτά που πήρα, αν θέλετε να πάρετε κάτι από αυτά που πήρα. Βαρεθήκατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe και like. Σας αγαπώ. Α, εκτός από subscribe και like, αν θέλετε, μην ξεχάσετε να πατήσετε και το κουδουνάκι, αν δεν το έχετε πατήσει, που σας ενημερώνει, επειδή το YouTube έχει αλλάξει τις ρυθμίσεις του και είναι λίγο περίπλοκο και δεν σας έρχονται ειδοποιήσεις και μου στέλνετε και μηνύματα ότι ανέβασες αλλά δεν το είδα και τέτοια, μπορείτε να πατήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα βίντεο. Επίσης, υπάρχει κάτω στο κουτί περιγραφής και Instagram και Facebook, αν θέλετε να έχουμε μια παραπάνω επικοινωνία. Σας ευχαριστώ. Γεια σας.